dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza avanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di Τέσσερις δημιουργοί παρουσιάζονται απόψε στο ζεστό και φιλόξενο χώρο της Τόνια Γκάλερι, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λιανεσού. Ίσως ο χώρος να προαναγγέλει την αντίσταση στη φθορά του χρόνου. Μια σύντομη αναφορά στους τέσσερις καλλιτέχνες. Αν και συνηθίζεται να αναφέρεται πρώτος ο παλαιότερος, απόψε θα αντιστρέψω τους όρους και θα αρχίσω από την νεαρότερη δημιουργό, την Τόνια Θεοδόρου, που είναι η ιδιοκτήτρια της Γκαλερί. Μια και είναι η πρώτη της ομαδική έκθεση, θα αναφερθώ κάπως πιο εκτεταμένα στην αγαπητή Τόνια. Με σπουδές στη Φλωρεντία, στο σχεδιασμό κοσμημάτων και με λαμπρά έργα ως προς τη θεματολογία αλλά και την τεχνική κατασκευής κοσμημάτων, η Τόνια παρουσιάζει απόψε μια διαφορετική πτυχή του ταλέντου της, τη ζωγραφική. Κάτι που δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού τόσο το ταλέντο της, όσο και η ευαισθησία της, πηγαία και έντονα, χρειάστηκε να διοχετευτούν σε περισσότερο από μια μορφή τέχνης. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κοσμημάτων ξεχωρίζουν για τη δυναμική τους και την πολύπλευρη ταυτότητα που έχει το κάθε κόσμημα χωριστά. Είναι κοσμήματα ζώντα και ομιλούντα, αφού με την προσθήκη, αλλαγή ή αφαίρεση κομματιών τους λένε ιστορίες για ανθρώπινες σχέσεις, για την αγάπη, για τη ζωή και αλλάζουν μορφή. Κάτι πρωτόγνωρο και οπωσδήποτε ιδιαίτερα πρωτότυπο στην ψυχοκοεία. Η σύνδεση μεταξύ καμπά και κοσμημάτων ήρθε αυθόρμητα. Η φαντασία και η δημιουργικότητά της πέρασε στα λάδια και στα μινέλα, που από νεαρή ηλικία άρχισε να χρησιμοποιεί για να εξειτορικεύει τις ανησυχίες της. Η παρουσία της στη ζωγραφική σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη με κεντρικό και επαναλαμβανόμενο θέμα τις ομπρέλες με το συμβολισμό που μπορούν να μεταφέρουν. Αυτόν της προστασίας, πότε από τον ήλιο και πότε από την βροχή, που δρούν ακόμα σαν προστατευτικά παραπετάσματα σε μια καταιγίδα της ζωής γενικότερα. Ακόμα και όταν είναι κλειστές, είναι επιβλητικές και αυστηρές, προστατεύοντας το άτομο της κουβαλά, που συχνά κρατά ένα μωρό στην αγκαλιά του, στοιχείο που δείχνει τη σημασία που δίνει η καλλιτέχνη στην οικογένεια. Οι στενόμακρες στενές φιγούρες που εμφανίζονται στους πίνακες με τις ομπρέλες διακρίνονται από κομψότητα και τα ρούχα τους θυμίζουν μια περασμένη εποχή. Σε κάποιους πίνακες δρούν σαν δυναμικό στοιχείο αφού έχουν μια κίνηση. Η λεπτότητα που παρουσιάζεται στους πίνακες δεν είναι τυχαία, αλλά συμβαδίζει με τη λεπτότητα και την ευαισθησία που χαρακτηρίζουν τις δημιουργίες κοσμημάτων της Τόνιας. Οι μορφές είναι σπάνια διάκριτες, ενώ τα απρόσωπα πρόσωπά της ταυτίζονται με την αφαιρετική τεχνική που χρησιμοποιεί. Οι ομπρέλες, που δεν σχετίζονται καθόλου με εκείνες του Ρενουά, που είναι ανοιχτές με ξεκάθαρες γραμμές, ενώνουν συναισθηματικά τους άντρες και τις γυναίκες, αφού όλοι τους προστατεύονται κάτω από αυτές και περνούν μηνύματα ανάγκης συνύπαρξης και δημιουργίας ζωής, ειδικά όταν η γυναίκα γέρνει στον ώμο του άντρα
Ή όταν το τοπίο στερείται τη παρουσία του ήλιου και του φεταλιού που φωτίζουν και διώκουν του χώμου. Πολλά τα χρώματα που χρησιμοποιεί, άλλοτε απαλά και άλλοτε πιο έντονα, αλλά ιδιαίτερα καλέσθητο το χρώμα τη όχρα. Σε δύο πίνακες, όπου η δημιουργός βρίσκεται πίσω από γυαλί, βλέπει το νερό της βροχής να κυλά πάνω στο τζάμι, ενώ έντονα ανησυχεί αν θα καταφέρει να βγει έξω και να επιβιώσει, αφήνοντας την θαρπορή και την ασφάλεια που της προσφέρει ο χώρος στον οποίο βρίσκεται. Δημιουργείται ψευδέστηση ότι η βολιά λιώνει πάνω στο γυαλί και ότι οι μορφές θα διαλυθούν από την βροχή. Μια έξυπνη γιατί η θάλασσα παρουσιάζεται σαν στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους όταν κάποιοι περιμένουν ένα καραβάκι, ένα λευκό εκκλησάκι πάνω στην μπλε θάλασσα δείχνει ρομαντισμό, το κίτρινο ροζ του ηλιοβασιλέματος που χάνεται στη θάλασσα ανασκαλεύει την ευαισθησία. Η Τόνια χρησιμοποιεί λάδι σε καμπά. Potenza della lirica, dove ogni